Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλα έτοιμα, κύριε Προσρυκίδη? Όχι. Θα είναι έτοιμα το Σάββατο το πρωί. Ετοιμάζουμε. Έχουμε να πλύνουμε, να καθαρίσουμε. Έχουμε πράγματα να κάνουμε ακόμα. Πείτε μου πέντε στοιχεία για τη φετινή 84η Διεθνή Έκθεση, η οποία είναι αφιερωμένη φέτος στην Ινδία, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Τιμόμενη χώρα Ινδία. 1500 εκθέτες. Πρώτον. Δεύτερον, περίπου 100 ινδικές επιχειρήσεις. Η διαφοροποίηση είναι ότι δεν είναι μια ινδική συμμετοχή όπως την ξέραμε παλαιότερα, μόνο με χειροτεχνήματα και πασμίνες, αλλά έρχεται η νέα Ινδία. Mm-hmm. Δηλαδή τεχνολογία, αεροδιαστημική, αυτό το πρόσωπο που θέλει να δείξει η νέα Ινδία και το πρόσωπο που θα έχει τα επόμενα 20 χρόνια σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Εγώ θέλω επίσης από την Ινδία να έρθει το 1% του πληθυσμού της. 1% είναι ένα. Ως τουρίστες, φαντάζομαι, κύριε Ωραία. Ως τουρίστες. Όχι ως μετανάστες, έτσι. Όχι, όχι. Είναι 1,8 δις κάτοικοι σε αυτή τη χώρα. Έτσι, έτσι, έτσι. 1,8 δις. Είναι τεράστια η χώρα, είναι τεράστια η αγορά, το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι μηδενικό, yeah. Είναι παγωμένο, δεν έχουμε τίποτα. Και νομίζω ότι είναι μια αγορά η οποία πρώτον έχει διψήφιο αριθμό εξερχόμενου τουρισμού, δεύτερον κλείνει πολύ γρήγορα η ψαλίδα μεταξύ των κατώτερων εισοδηματικών και ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων. Δηλαδή τώρα δημιουργείται μεσαία τάξη. Να πας στην Ινδία να πουλάς καρφίτσες, εκατομμυριούχος θα γίνεις. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν τώρα και επίσης οι Ινδοί κάνουν πολλές επενδύσεις στο εξωτερικό. Κυρίως στις χώρες της κοινοπολιτείας αλλά και στην Ευρώπη. Έτσι. Στην Ελλάδα η μόνη ινδική, αν θέλετε, επένδυση που έχουμε δει είναι αυτή στο Καστέλι, η κατασκευαστική εταιρεία στο Ηράκλειο που έχει μπει για να γίνει το νέο αεροδρόμιο. Υπάρχουν δυνατότητες ακόμα και για προσέλκυση επενδύσεων από την Ινδία. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή την πλατφόρμα που θα φέρει σε επαφή Έλληνες επιχειρηματίες με Ινδούς, ούτως ώστε να μπορέσουμε το εμπορικό μας ισοζύγιο να γίνει τουλάχιστον αξιοπρεπές. Γιατί όπως σας λέω, είναι μηδενικό σχεδόν αυτή τη στιγμή. Πλάι από το επιχειρηματικό της Ινδίας, πρέπει να σας πω ότι έρχεται ο Υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, έρχονται πολύ σημαντικοί επιχειρηματίες για να δούνε και να διερευνήσουν τις δυνατότητες επενδύσεων και συνεργασιών. Έρχεται για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης μιας ενός γκρουπ εταιριών, η οποία κάνει 60 δις, παρακαλώ, 60 δις ζήρω το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι μιλάμε για ΕΠ χωρών, έτσι, όχι μόνο. Κύριε Ποστοκίδη, οι ατραξιών, οι κεντρικές ατραξιών της φετινής 84ης ΔΕΘ, ποιες είναι, πιστεύετε? Κοιτάξτε, στο επιχειρηματικό κομμάτι, όπως είπαμε, είναι η Ινδία, mm-hmm. είναι οι πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, το startups, οι startups οι οποίες είναι πάνω από 300 φέτος, πέρσι ήταν 130 mm-hmm. και μάλιστα κάνουμε ένα rotation και αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί και δεύτερη φορά κάποιος την έκθεση, γιατί δίνουμε χώρο ένα τετραήμερο για να μπορέσουμε να χωρέσουν αυτές οι επιχειρήσεις όλες και να παρουσιάσουν τις ιδέες mm-hmm. τους. Νομίζω ότι επίσης είναι πολύ σημαντικό η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τα επιμελητήρια, αλλά αν μιλάμε ατραξιών για τον κόσμο, mm-hmm. Βέβαια έχουμε λόγω Ινδίας και καθημερινές παραστάσεις Bollywood, mm-hmm. έχουμε και παραδοσιακούς ινδικούς χορούς, mm-hmm. όλα αυτά θα τα βρει ο κόσμος στο πρόγραμμα, και μαθήματα γιόγκα και τις συναυλίες κάθε βράδυ. Mm-hmm. Μετά από πολλά χρόνια φέραμε στην έκθεση το Τσίρκο Μεντράνο, το οποίο διαφοροποίησε το πρόγραμμά του mm-hmm. και έχει μέσα και ινδικά νούμερα. Βέβαια χωρίς ζωάφα, κύριδες μόνο, όχι με την κόμπρα μαζί. Ούτε άλλως απαγορεύεται, βέβαια. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά είναι εξαιρετικά έτσι όμορφα, να δώσουμε ένα τύπο γύρω θανάτου. Να δώσουμε, κύριε Ποστοκίδη, και πέντε έτσι χρηστικές πληροφορίες. Mm-hmm. Η έκθεση για το κοινό ανοίγει Σάββατο πρωί. Σάββατο πρωί 10 η ώρα. Τα Σαββατοκύριακα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές είναι από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ επίσης. Και τα επίσημα εγγένεια 7.30 ώρα του Σαββάτου. Ναι, πείτε μου. Και πόσο κοστίζει για το κοινό η είσοδο στην έκθεση? Η είσοδος είναι όπως πέρσι, είναι γενική είσοδος 7 ευρώ, είναι από τις 4 έως τις 6 το εισιτήριο μειώνεται έτσι για να προσελκύσουμε τον κόσμο νωρίτερα στα 5 ευρώ, mm-hmm. υπάρχει οικογενειακό για 4 άτομα στα 20 ευρώ και η μόνη, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη επιβάρυνση στις συναυλίες γιατί ρωτάει ο κόσμος mm-hmm. με ξεχωριστό εισιτήριο κτλ. Η μόνη επιβάρυνση είναι στο τσίρκο όπου το 7 ευρώ της γενική είσοδο, αν συμπεριλαμβάνει και τσίρκο, γίνεται 10 ευρώ, δηλαδή πρόσθετα 3 ευρώ. Εισιτήριο για το τσίρκο. Υπάρχουν κάποια, έχετε προβλέψει κάποιο μειωμένο εισιτήριο για ανέργους, για τριτέκνους, για πολυτέκνους? Μειωμένο εισιτήριο των 5 ευρώ ισχύει και για πολυτέκνους και θεωρούμε πολυτέκνους και τους τριτέκνους. Mm-hmm. Οπότε είναι, εσείς θεωρείτε. Είναι και αυτοί έχουν μειωμένο και επίσης τα ΑΜΕΑ μπαίνουν δωρεάν και αν έχουμε ανάπηρους με κινητικά προβλήματα και ο συνοδός βέβαια γιατί χρειάζονται πάντα ένα συνοδό.
Σάββατο το απόγευμα, το είπατε, 7.30 ώρα έχουμε τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ως ήθιστα από τον Πρωθυπουργό εξαγγέλει και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Κυριακή πρωί έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι σε όλα αυτά, έτσι δεν είναι, κύριε Φωσδρικίδη? Θυμοτυπικό, να το πούμε έτσι. Σάββατο πρωί ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τα περίπτερα της έκθεσης, βλέπει, συζητάει. Το βράδυ κάνει την ομιλία και έχουμε τα γένεια. Φέτος βέβαια έχουμε και τον Ινδό Υπουργό, ο οποίος θα μιλήσει στην διοργάνωση λόγω της τιμόμενης χώρας. Όσον αφορά τις αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί ότι θα γίνουν στο χώρο της διεθνούς εκθέσεως, μπορούμε έτσι κάπου να προβλέψουμε πότε βλέπετε να αρχίζουν εργασίες? Για την ανάπλαση εννοείται. Για την ανάπλαση. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό που εξαγγέλθηκε, ήταν το μοναδικό έργο της Βόρειο Ελλάδος στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό. Εμείς είμαστε στη φάση που έχουμε ολοκληρώσει τη διαβούλευση. Περιμένουμε να προχωρήσει μέσω της Επιτροπής του Υπουργείου για προεδρικό διάταγμα. Πιστεύουμε τέλος του χρόνου να μπορούμε να βγάλουμε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ο στόχος είναι το 2026, που έχουμε και τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, να έχουμε ένα έτοιμο, καινούριο, λειτουργικό, εμβληματικό και φιλικό προς το περιβάλλον εκθεσιακό και συνεργειακό. Με διασύνδεση με το Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι το 2026, που θα πάει, θα το έχουμε καταφέρει και αυτό. Κύριε Ποτρικίδη, να σας ρωτήσω λίγο. Σας ακούω τόση ώρα με πολύ ενθουσιασμό να περιγράφετε όλα αυτά που φαντάζομαι ότι αποτέλεσαν έργο όλης της προηγούμενης σεζόν για να φτάσετε να είστε έτοιμοι το Σάββατο να ξεκινήσει η 84η ΔΕΘ. Έκανα μία ερώτηση πριν στον Αντώνη τον Ραϊλογλου, αν κάποιοι εκμεταλλεύονται πολιτικά όλη αυτή την διοργάνωση της ΔΕΘ, χρόνια τώρα, όχι τώρα, και αναφέρομαι στους πολιτικούς μας. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από εκείνο το περίφημο «Λεφτά υπάρχουν», που θα μας συνοδεύει για πολλά ακόμα χρόνια όλους τους Έλληνες, σαν ατάκα που θα τη θυμόμαστε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Πιστεύετε ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την έκθεση και την έγκλη που έχει η έκθεση για να κάνουν τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια? Κοιτάξτε, το πολιτικό στοιχείο ήταν ανέκαθεν στην έκθεση. Από το 1928 που ήρθε ο Λευτέρης Βενιζέλος. Δηλαδή πάντα είχε και ένα πολιτικό στοιχείο. Mm-hmm. Και η έκθεση, παρά το ότι κάποιοι το αφισβητούν, υπάρχουν άλλες απόψεις κτλ., είναι και ένα πολιτικό γεγονός, είναι ένα μικρό Νταβός. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι έχει τους αρχηγούς όλων των πολιτικών παρατάξεων εδώ να εξαγγέλουν, είναι ένα, αν θέλετε, σε μία εβδομάδα έχουμε τις θέσεις, τις οικονομικές κυρίως, όλων των παρατάξεων, κομμάτων που συμμετέχουν στη Βουλή. Ναι, σαφώς, ένα μεγάλο γεγονός. Πάντα υπάρχει μία εκμετάλλευση και πολιτική. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα κακό, μπορεί να είναι και καλό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και στο εξωτερικό η κυρία Μέρκελ, για παράδειγμα, εγκαινιάζει την έκθεση τουρισμού, την IPB, στο Βερολίνο. Οι άλλοι πολιτικοί εγκαινιάζουν εκθέσεις, έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, γι' αυτό πέφτουν τα φώτα. Γίνεται αυτή η πολιτική, έχει αυτή την πολιτική διάσταση, mm-hmm. αλλά εμείς εστιάζουμε κυρίως στην επιχειρηματική, την εμπορική, την ψυχαγωγική και την εκπαιδευτική. Συμμετοχή από το κράτος των Σκοπίων στην 84η έκθεση έχουμε? Και αν έχουμε... Φέτος όχι. Δεν έχουμε. Εντάξει. Φέτος okay. όχι. Θα είχε ενδιαφέρον. Αυτό είναι η είδηση. ναι, είδηση. Σας είπανε γιατί δεν έρχονται, κύριε Ποζρικίδη? Κοιτάξτε. Δεν ξέραν τι να κάνουν στην ταμπέλα. Θα σας πω τώρα, κάποια προβλήματα υπάρχουν στην έκθεση των Σκοπίων με την οποία είχαμε συνεργασία. Πρέπει να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχανε με το όνομα Σκόπια Φέρ, έτσι, Σκόπια Σάγεμ, όπως λέγεται. Λοιπόν, οι οποίοι ερχόντουσαν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, η εταιρεία σχεδόν χρεοκόπησε. Είναι στις τράπεζες, προσπαθούν τώρα να κάνουν μια αναδιάρθρωση. Δεν ήταν δηλαδή, θεωρώ, πολιτικός λόγος, αλλά ήταν πρακτικοί οικονομικοί λόγοι που απέτρεψαν τη συμμετοχή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο παιδί μας, στην έκθεση. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Να είστε καλά.